Εδώ είμαι, εδώ είμαι και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο του στον κύριο Ιούλιο Συναδεινό, το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος νομίζω ότι πρέπει να μας ακούει τώρα λογικά. Καλησπέρα από το Λίμπερο 107,4. Τι κάνετε? Καλησπέρα, σας ακούω, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είστε στη Θεσσαλονίκη για υποχρεώσεις, αλλά υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει με την πρωτόγνωρη απόφαση ΠΑΕ Ηρακλής για κεκλεισμένο των θυρών παιχνίδι τη Δευτέρα με τον Μπας Γιάννενα, και θα θέλαμε το σχόλιο σας επ' αυτού για το Καφτατζόγλιο στάδιο, για το μάτς αυτό. Μου έχει μεταφερθεί η πληροφορία την οποία και εσείς αναφέρατε τώρα. Δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους για τους οποίους ζητάει η ΠΑΕ Ηρακλής να γίνει κεκλεισμένο των θυρών το παιχνίδι. Θα ενημερωθώ αρμοδίως. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι υπάρχουν σαφείς κανονισμοί που προβλέπουν πότε ένα παιχνίδι γίνεται κεκλεισμένο των θυρών, και σε κάθε περίπτωση το Εθνικό Στάδιο Καφτατζόγλιο έχει υπογράψει μία σύμβαση με την ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται. Mm-hmm. Επομένως, σας λέω ευθέως ότι δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτή η εξέλιξη και θα περιμένουμε να δούμε πιο επίσημα το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό για το οποίο έχουμε ενημερωθεί από τη διοίκηση του σταδίου. Ήμουνα στο συνέδριο, ναι, που γινόταν για το αντιντόπινγκ εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση. Αυτό για το οποίο μπορούμε να σας πληροφορήσουμε, κύριε Γενικέ, είναι ότι η διοίκηση του σταδίου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα το πρωί σε ένα έκτακτο ΔΣ ώστε να καταγγείλει αυτή την απόφαση επίσημα ως Καφτατζόγλιο την ΠΑΕ Ηρακλής, και φαντάζομαι ότι είναι κάτι με το οποίο συμφωνείτε. Η διοίκηση του Καφτατζόγλιου είναι υποχρεωμένη να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είναι και οι οικονομικές απολαβές που αφορέουν για το Καφτατζόγλιο από τη σύμβαση η οποία υπάρχει, και σε κάθε περίπτωση νομίζω θα το πράξει όπως οφείλει να το κάνει. Τη Δευτέρα, ναι, μάλλον θα συνεδριάσει. Είναι και η μέρα του αγώνα, γι' αυτό μας πιέζει και ο χρόνος. Είναι η απόφαση που αφορά το δευτεριάτικο παιχνίδι, γι' αυτό σας το λέω. Ναι, προφανώς εδώ εμπλέκεται και η αστυνομία, γιατί το αίτημα έχει υποβληθεί στην αστυνομία, έτσι τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί. Νομίζω ότι δεν υφίσταται κάποιο πρόβλημα, διότι το Καφτατζόγλιο στάδιο είναι έτσι εδώ και δεκαετίες. Δεν ξέρω αν υπήρχε θέμα ασφάλειας ή κάτι άλλο. Νομίζω και εντελώς πρόσφατα έγιναν αγώνες επίσης ποδοσφαίρου. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Δηλαδή δεν ξέρω με ποιο πρόσχημα θα μπορούσε να αναβληθεί ή να κλείσει η πρόσβαση στους φιλάθλους. Κρατάμε λοιπόν την αντίθεσή σας ξεκάθαρα προς την συγκεκριμένη απόφαση της ΠΑΕ Ηρακλής και περιμένουμε, εφόσον είπατε και νωρίτερα ότι θα το δείτε και πιο λεπτομερώς, να έχουμε τις εξελίξεις. Γιατί πραγματικά, μιλώντας τελείως ανθρώπινα, είναι και πέρα λογικής αυτή η απόφαση. Να σας πω, μιλώντας ανθρώπινα, ότι το ποδόσφαιρο είναι δικαίωμα να το παρακολουθεί κάθε φύλαθλος. Ακριβώς. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Κανείς δεν μπορεί χωρίς λόγο να αποκλεί φυλάθλους από ένα κοινωνικό αγαθό και από ένα θέαμα δημόσιο. Αυτό από ανθρώπινη, αν θέλετε, και από την καθαρά τη φύλαθλη πλευρά. Από εκεί πέρα, από την άλλη πλευρά, όπως σας είπα, πρέπει να γίνει οτιδήποτε είναι δυνατό για να προασπιστεί το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τα συμφέροντα του Καφτατζόγλιου σταδίου και του αθλητισμού στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.